Τη Βουλή έρευχε είναι, θα τα πούμε σε λίγο. Και η κυρία Γιαννακοπούλου, απλήρωτρο εκπρόσωπος του Πασόκ, καλώς ήρθατε. Και από αυτό θα ξεκινήσουμε, από τον κύριο Κυρανάκη, γιατί σας απίφθινε μια μορφή χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και ακούσαμε πριν και τον κύριο Μπαλάφα εδώ, για κάποιες δηλώσεις που κάνατε ότι για την προκλητικότητα της Τουρκίας φταίει η προκλητικότητα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Είναι αυτές οι δηλώσεις. Εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις σας, αλλά θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είπατε και τι εννοούσατε. Καταρχάς, με έκπληξή μου άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι με παρακολουθεί στην εκπομπή, με παρακολούθησε εμάς στην εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση πριν μια εβδομάδα. Δεν ξέρω αν βλέπει Sky τώρα, αν μας βλέπει τώρα. Πάντως, αν μας βλέπει, θα ήθελα να του πω ότι εγώ δεν είπα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν μίλησα για Ελλάδα, δεν μίλησα για ελληνική προκλητικότητα. Μίλησα για τον κύριο Καμένο και τη συμπεριφορά του. Και επειδή ο ίδιος μπορεί να αισθάνεται απόλυτα ταυτισμένος με τον κύριο Καμένο ως συγκυβερνήτης του, ας μην θεωρεί ότι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες ταυτίζουν την Ελλάδα με τον κύριο Καμένο. Τα σύνορά μας τα προστατεύουν οι ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες δεν σέβεται ο κύριος Καμένος. Και με τη γενικότερη στάση του, την ασόβαρη κατά τη γνώμη μου στάση του, και την όλη συμπεριφορά του, δεν τιμά ούτε την Ελλάδα, ούτε τη θέση του, ούτε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι είπα. Για την τουρκική προκλητικότητα. Τα έχω ξεκαθαρίσει, κύριε Αναστασόπουλο, αυτά που είπα. Και στη Βουλή χθες το απίφθηναν οι βουλευτές μας τον λόγο του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα. Ας μην στρεβλώνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Δεν μίλησε για προκλητικότητα της Ελλάδας. Εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Δεν μίλησα για προκλητικότητα της Ελλάδας. Μίλησα για τον κύριο Καμένο. Για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπουργού. Ας μην ταυτίζει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καμένο με την Ελλάδα. Ή δεν το κάνουν ούτε οι Έλληνες πολίτες, θα του βγει βάρος. Ο κύριος Καμένος είναι υπουργός. Ας μην στρεβλώνουν τις δηλώσεις μας, όπως το κάνουν συνήθως, ας μας κατηγορούν για αυτά που έχουμε πει. Όχι για αυτά που δεν έχουμε πει. Υπάρχουν πολλά πράγματα για να έχουμε μια πλούσια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν τιμά τον εαυτό του ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μπαλάφας προηγουμένως, να μας κατηγορεί για πράγματα που δεν έχουμε πει. Ας μας κατηγορούν για πράγματα που έχουμε πει. Το βίντεο υπάρχει. Το βίντεο υπάρχει. Αν θέλετε, βάλτε το λίγο. Καλό είναι να το βρούμε και εμείς. Να το βρούμε, αν παρεξηγήσουμε τον κύριο Κυρανάκη. Να το πούμε και στον αξιντάκτη μας. Έτυχε να ακούσω τον κύριο Κυρανάκη. Εκείνη τη στιγμή έτυχε να παρακολουθώ. Αν προλάβουμε να το βρούμε και εμείς, θα το βρούμε. Εγώ το έχω ακούσει το βίντεο. Όχι, δεν το λέω για να θέσω. Ότι αναφέρεται στον κύριο Καμένο, αναφέρεται στον κύριο Καμένο. Λέω, καλό θα ήταν να δούμε το βίντεο και να πάψουμε οποιοδήποτε άλλε παρεξηγήσει. Εσείς που το είδατε, κύριε Βέτα, λοιπόν, τι λέτε. Όταν ρωτηθήκατε εάν εννοείτε ότι η ελληνική πλευρά προκαλεί την Τουρκία, δεν απαντήσετε, κύριε Κυρανάκη. Απάντησα φυσικά. Όχι, θα το δείτε στο βίντεο. Ακούστε. Απάντησα, κύριε Βέτα. Δεν ζητώ τυχαία να μπει το βίντεο. Ακούστε. Συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Μα δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, γιατί εγώ νόμουν να απαντήσω. Προσκύμενα στην κυβέρνηση. Δεν θα στήσω την Είπαν ότι εγώ. Είπαν ότι εγώ ανέφερα ότι δεν προκαλεί η Τουρκία. Το οποίο είναι ψέμα. Ωραία. Και ας υπάρχει. Αν υπάρχει το βίντεο, να το παίξω. Εάν δείτε λοιπόν το βίντεο και τις παύσεις σας, θα καταλάβετε ότι αφήστε να εννοηθεί όταν πιεστήκατε λίγο. Καλά, το τι εννοούσαμε, αφήστε να το κρίνουν οι πολίτες. Και επειδή κάνατε μια δήλωση σε μια αρκετά σοβαρή εκπομπή. Αρκετά σοβαρή εκπομπή. Είπα το θέμα, κύριε Βέτα. Μην μείνουμε πολλή ώρα σε αυτό για να μην χάσουμε τον χρόνο. Όποιο δει το βίντεο και το γκουγκλάει, θα καταλάβει ποιο λέει. Θα το δούμε αν το βρούμε συνέχεια. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε. Η υπόθεση αυτή με του δύο στρατιωτικού είναι σοβαρή. Είναι το Μίζον, είναι το Έλασον. Δεν μας απασχολεί και πολύ. Συμφωνείτε με αυτό που είπατε. Όταν έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι κρατούνται στην Τουρκία, δεν είναι Μίζον. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το Μίζον? Προφανώς και είναι Μίζον. Είναι Μίζον. Αλλά δεν είναι. Προσέξτε, στο θέμα της κρίσης της Τουρκίας, ενώ δηλαδή αν η Τουρκία λειτουργήσε με την έννοια του εργαλείου, δηλαδή χρησιμοποίησε τους δύο ανθρώπους αυτούς και χρησιμοποιεί τους δύο ανθρώπους αυτούς για τα σχέδιά της, δεν σημαίνει ότι αυτό μόνο το θέμα είναι ένα από τα θέματα του συνόλου. Προφανώς και είναι. Άρα δεν θα το λέγατε όπως το είπε ο κύριος Φίλης εδώ. Τώρα θέλετε πάντα να μας βάλετε σε αντιδιαστολές με απόψεις συναδέλφων ή την πολιτική σας θέση. Εγώ εκτιμώ να σου πω κάτι. Πιστεύετε ο κύριος Φίλης δεν το εννοούσε όπως το εννοώ εγώ? Ότι ο κύριος Φίλης είπε στην πειρά οι δύο στρατιωτικοί ή δεν με ενδιαφέρουν δύο νέα παιδιά? Είναι απαντήσει ο κύριος Φίλης. Πού ζει ο κύριος Φίλης? Ακούστε και να σας πω κάτι. Μπορεί και εσείς κάποια στιγμή να πείτε στην κουβέντα σας κάτι, να μην το τονίσετε ιδιαίτερα, να πάτε σε βάθος στην κουβέντα σας και να σας χρεώσω και εγώ κάτι. Νομίζω ο κύριος Φίλης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος. Ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω ότι θεωρεί και ο ίδιος πως είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα στο εύρος του τουρκικού ζητήματος. Αυτό θέλω να πω. Μία κουβέντα και από την κυρία Γιαννακοπούλου για το συγκεκριμένο θέμα, για τους δύο δηλαδή στρατιωτικούς. Πώς εκτιμάτε, κυρία Γιαννακοπούλου, ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία? Γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπλέξει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Υπάρχει μία
σοβαρή και αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση των δύο στρατιωτικών μας. Και αυτό το οποίο προέχει είναι το να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω γρήγορα και με ασφάλεια. Mm. Αυτό είναι το μείζον και είναι νομίζω κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία ένταση, μία όξυνση της τουρκικής προκλητικότητας. Mm. Υπήρχε μέχρι πρότινος στο Αιγαίο, υπήρχε από αέρος. Τώρα βλέπουμε ότι είναι και στην Ξηρά. Υπάρχει μία αλλαγή λοιπόν της πολιτικής. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι γιατί. Ζητήματα τα οποία λυνόντουσαν πολύ απλά, βλέπουμε ότι τώρα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της. Αν η κυβέρνηση κινείται σωστά σε αυτό το θέμα, γιατί χθες κατηγορήθηκε στη Βουλή για επιπολαιότητα διαχείρισης σε αυτά τα ζητήματα, έχοντας τα ανοίξει όλα και αυτή τη στιγμή το ένα πάει χειρότερα από το άλλο. Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία υποτίμηση ή υποβάθμιση του ζητήματος, όπως στην αρχή είδαμε ότι υπήρχε μια υποβάθμιση του ζητήματος από τη μεριά της κυβέρνησης. Για τους δύο λέτε. Δεν ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε λεπτό αδράνειας και οφείλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να χρησιμοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο το οποίο υπάρχει για να μπορέσει να, έτσι, να λυθεί το ζήτημα όσο πιο άμεσα και όσο πιο γρήγορα και στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί η Τουρκία να διασύρει το στράτευμά μας, να διασύρει, αν θέλετε, την εθνική μας αξιοπρέπεια και σε αυτό, αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρχει μία ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει μία ενότητα του λαού μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, αποφασιστικότητα, έτσι και να προχωρήσουμε μαζί. Είπαμε πάντως και πριν, κύριε Κυρανάκη, ότι υπάρχουν πληροφορίες που μας ήρθαν πριν από λίγο, ότι καρατομήθηκε ο διοικητής της Μεραρχίας εκεί. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι σωστή η κίνηση αυτή σε αυτή τη συγκυρία, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση? Κοιτάξτε, καταρχάς, έχουμε βιαστεί πάρα πολύ και βιαστεί για μία ακόμα φορά ο κύριος Καμένος να θεωρήσει ότι όντως οι δύο στρατιωτικοί παραβίασαν τα σύνορα. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε αυτό. Οι μοναδικές πληροφορίες που έχουμε για αυτό το ζήτημα είναι από τουρκικά μέσα ενημέρωσης και από τον εκπρόσωπο της Τουρκίας. Τα πραγματικά περιστατικά δεν τα γνωρίζουμε. Τα πραγματικά περιστατικά δεν τα γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που να πιστοποιεί από δικής μας πλευράς ότι όντως συνέβη αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έγινε και υπήρχε και ένας επανηγμός χθες από τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ. Νομίζω εδώ στην εκπομπή σας. Το περιστατικό ήταν στημένο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ακριβώς. Και το περιστατικό και η όλη κατάσταση της ομοιρίας των δύο στρατιωτικών είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Ο κύριος Φίλης. Μπορεί ο καθένας να βγάζει συμπεράσματά του, αλλά το είπε. Είπε ότι δεν είναι μείζον αυτό το ζήτημα. Το είπε, ναι. Ακούσαμε και τον κύριο Μπάρκα, άλλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προχθές, να λέει ότι εντάξει, αφού οι συνθήκες κράτησης είναι καλές και δεν υπάρχει κανένα παράπονο και μαθαίνουμε από τις οικογένειες των ανθρώπων ότι οι συνθήκες κράτησης εκεί στις φυλακές τους φέρονται καλά στα παιδιά, όλα, mm-hmm. όλα είναι εντάξει. Α, και όλα βαίνουν καλώς, είπε ο κύριος Μπάρκας. Δεν είπε καλώς τους πιάσαν. Είπε ότι οι συνθήκες είναι καλές. Κύριε Βέτα, υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Τι δεν λέγονται? Σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριος Μπάρκας δεν είπε καλώς τους πιάσαν και τους έχουν κάνει φυλακές. Την ώρα που υπάρχουν, αλλά, την ώρα που υπάρχουν δύο Έλληνες αξιωματικοί σε ομοιρία στις τουρκικές φυλακές, δεν μπορεί να λέγονται τέτοιες δηλώσεις. Mm-hmm. Πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρη η κυβέρνηση και να έχουμε ετοιμότητα, να ξέρουμε τι συμβαίνει στον Εύρο. Κύριε Βέτα, για τις δηλώσεις των επιτήμων. Με όλο μου το σεβασμό, παρακαλώ. Εγώ επιτελάρχης δεν έγινε ακόμα. Ναι. Φοβάμαι όμως. Θέλετε όμως. Όχι καθόλου. Καθόλου. Δεν αγαπώ τους αυτές τις διαδικασίες. Ήμουν και άτακτος πολύ, φαντάρος. Αλλά φυλακή, θέλω να πω το εξής. Όχι, δεν είχα φυλακές, αλλά ήμουν βάσανο μεγάλο. Ακούστε όμως κάτι. Ξέρετε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλές δηλώσεις. Ξέρετε, ανθρώπων οι οποίοι προφανώς και είναι στελέχη του στρατού μας, mm-hmm. τελούν ένα αποστρατεία. Είναι κοντά σε πληροφορίες, mm-hmm. βλέπουν, έχουν ζήσει μια ζωή και προφανώς έχουν άποψη για τον Θεό. Αλλά φοβάμαι, ξέρετε, καμιά φορά να λέει ο καθένας τις δικές του προσωπικές απόψεις, δημιουργούνται πράγματα και προσέξτε τώρα τι είπε ο καλεσμένος σας προχθές. Ο στρατηγός. Ότι για παράδειγμα, τα πράγματα δεν έγιναν όπως έγιναν, όπως ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά οι Τούρκοι μπήκαν στη χώρα. Συνέλαβαν. Στη χώρα. Όχι, δεν είπε. Χώρα. Ότι οι ειδικές δυνάμεις άρπαξαν ουσιαστικά τους δύο. Ότι μπορεί να μπήκαν τα παιδιά. Στην Τουρκία. Όχι, μπήκαν τα παιδιά. Πέρασαν τα σύνορα. Κάποια μέτρα μέσα και εκεί τους περίμεναν στημένα οι ειδικές δυνάμεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Ακούστε, το στημένο που το ξέρει κάποιος δεν ήταν στημένο. Το θυμάμαι τώρα. Στρατηγός είναι. Επίτιμος αρχηγός και θα είναι. Θέλω να σας πω λοιπόν. Εντάξει, εγώ μάλλον. Το σταματώ εδώ. Το σταματώ εδώ. Εγώ σας εύχομαι να γίνετε πάντως. Το σταματώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτές οι δηλώσεις και οι προσωπικές απόψεις. Ναι, αλλά πριν είχαμε έναν άλλο στρατηγό που με μια άλλη εκδοχή. Που μίλησε για ένα τυχαίο περιστατικό.
Εδώ δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τους στρατηγούς τι θα λένε. Ξέρετε, ο καθένας λέει αυτό που θέλει. 5.000 αυτό που γνωρίζει. 5.000 στρατηγοί. Φοβάμαι πως θα έχουμε 5.000 απόψεις. Μπορεί. Έτσι. Από αυτή την έννοια σας το λέω, δεν τους προσβάλλω. Για όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι επαγγελματίες είναι και ξέρουν καλύτερα από εμάς όλα τα θέματα. Αλλά λίγο σιγά, χαμηλά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εντάξει, εγώ σας λέω αφήσουμε τους στρατηγούς στην άκρη. Να δούμε τους πολιτικούς. Θα κάνετε τη δουλειά σας. Να τελειώνουμε αυτό το περιστατικό. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο ανθρώπους εκεί να είμαστε επιπολή. Όταν το πολιτικό σύστημα συζητά σύσσωμο και θέτει απόψεις και απορίες, να συζητά, να θέτει προτάσεις όμως. Δηλαδή, εάν εμείς κάναμε σε κάτι λάθος, νομίζω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να πει: κύριε, το λάθος που κάνατε ήταν αυτό, έπρεπε να κάνετε αυτό και πρέπει να κάνετε τούτο. Μάλιστα. Νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα αυτό πρέπει να κάνει. Ναι. Εμείς νομίζω ότι. Να δείξει λέει, μια υπευθυνότητα. Μια ψυχραιμία. Μια ψυχραιμία. Εάν κάναμε σε κάτι λάθος, να μας το υποδείξουν, να μας πούν σε τι κάναμε λάθος, αλλά και να μας προτείνουν πράγματα που θα. Σας βλέπω σε γραμμή συνεννόησης, κύριε Βέτα. Δεν υπάρχει άλλη γραμμή εκτός από τη συνεννόηση τέτοια θέματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλά θέματα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κυρανάκη. Ελάτε. Μία φράση μόνο. Ξέρετε, με στεναχωρεί, κύριε Στασοπούλου, ότι την ώρα που γίνονται αυτά και μία εβδομάδα έχουμε τους Έλληνες στρατιωτικούς στη φυλακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε άσχετη τροπολογία σε κύρωση διεθνούς συνθήκης, η οποία μονιμοποιεί από το παράθυρο συμβασιούχους. Την ώρα που είναι σε κρίση, τώρα τσακωθούμε στο τέλος. Ποιος θα τα μαζέψει στο σκουπίδια στην Αθήνα? Εθνική συνεννόηση είναι αυτό το οποίο εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι η κυβέρνηση.